Στην πορεία της εκπομπής και σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά του καθενός από εμάς και αυτές τις μέρες, αν και η προσφορά, το δώρο ζωής είναι για κάθε μέρα του χρόνου, 365 μέρες του χρόνου, αναφέρθηκα σε χριστουγεννιάτικες εθελοντικές αιμοδοσίες από τον Αιματοκρίτη και το Δήμο. Την πρόεδρο του Αιματοκρίτη, την κυρία Γεωργιανάκη, καλημερίζω. Γιατρά, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σας, εύχομαι καλά Χριστούγεννα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Επίσης. Και πάτε σε μία σειρά από εθελοντικές αιμοδοσίες χριστουγεννιάτικες, από ό,τι βλέπω. Έτσι, ξεκινώντας σήμερα το απόγευμα, Τρίτη, από τις 4.30 ως 7.30 θα είμαστε στο 20ο νηπιαγωγείο, είναι στην περιοχή της Ακαδημίας, όπου ετοιμάζεται μια πραγματική γιορτή. Τα καθιερωμένα Σάββατα και τις δύο παραμονές Χριστουγέννων και παραμονή πρωτοχρονιάς, οι αιμοδοσίες θα γίνουν κανονικά και μια σειρά από έκτακτες αιμοδοσίες, Τρίτη 27 πρωί στη Λότζια, 29 12 Πέμπτη πάλι απόγευμα στη Λότζια, ακριβώς για να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε αυτές τις μέρες που γενικότερα η προσέλευση είναι μειωμένη και λόγω των ημερών και λόγω της ελαιοσυγκομιδής, να προσπαθήσουμε τα αποθέματα να είναι σταθερά και να μην έχουμε τραγικές μειώσεις. Πάντως, ξέρετε, κυρία Γεωργιανάκη, το ανέφερε και σήμερα ότι τουλάχιστον από εσάς παίρνουμε εκείνο το παρήγορο μήνυμα ότι το δώρο ζωής κρατάει για τους κριτικούς 365 μέρες το χρόνο και ότι το πιο συγκινητικό απ' όλα είναι ότι έχουμε μπει σε εκείνη τη διαδικασία που λέει δεν μπορώ να δώσω αίμα μόνο για το φίλο μου, για το συγγενή μου, για την οικογένειά μου, αλλά δίνω και προσφέρω αίμα γιατί ξέρω ότι θα πάει και θα καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων. Έτσι ακριβώς, η προσφορά των κριτικών είναι πραγματικά συγκινητική και ελπιδοφόρα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε γιατί αυτές οι ισορροπίες είναι πολύ εύθραυστες και όπως έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας, είναι πολύ εύκολο να βρεθούμε από μια ήρεμη κατάσταση σε μειώσεις. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει οι αιμοδότες και εν πωλής οι αιμοδότες που σπυρώνονται γύρω από τον αιματοκρίτη το κάνουν, να δίνουν στην ώρα τους τακτικά, έτσι ώστε να υπάρχει μια σταθερή ροή. Παρόλο που στον τόπο μας έχουμε εκπληκτικά ποσοστά σε επίπεδο σταθερών και τακτικών αιμοδοτών, αυτό δεν ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα και καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα, ειδικά στο Λυκανοπαίδιο Αττικής και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ειδικά αυτή την περίοδο. Γι' αυτό και πραγματικά η προσφορά αυτές τις μέρες είναι διπλής αξίας και ιδιαίτερα συναισθηματική, γιατί αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι οι άνθρωποι που τώρα είναι στα νοσοκομεία και αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή τα αγαπημένα τους πρόσωπα κάποιο θέμα υγείας είναι ιδιαίτερα φορτισμένοι και αυτό το δώρο ζωής, αυτή η ελπίδα που τους χαρίζουμε είναι ένα πραγματικά δώρο ζωής. Γιατρέ, λέτε ότι η Κρήτη βοηθάει και την υπόλοιπη Ελλάδα? Σαφέστατα αυτό το δείξαμε στην περίοδο της πανδημίας. Μπορεί να ήμασταν και από τους μόνους νομούς που είχαμε αύξηση ή τουλάχιστον στις δύσκολες περίοδους όχι μεγάλη μείωση. Μισό λεπτό. Γιατί λίγο πολύ τώρα το μπερδεύτηκα λίγο. Τι θα πει νομός, δηλαδή η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ή η Περιφερεια Κρήτης, ότι βοηθήσαμε γιατί υπήρχε μια σταθερή ροή? Βοηθήσαμε όλοι. Όλη η Κρήτη πήγε σχετικά καλά. Απλά ο νομός Ηρακλείου είχε πραγματικά εκπληκτικά αποτελέσματα. Κάτι που οφείλεται στη συνεργασία όλων, τόσο στην ύπαρξη ενός μεγάλου αιμοδοτικού συλλόγου όπως ο Αιματοκρίτης, αλλά και στην πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες αιμοδοσίας και οι διάφοροι φορείς που διοργανώνουν περιστασιακά αιμοδοσίες. Και ο καθένας από εμάς πρέπει να ξέρει ότι ούτως ή άλλως μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή θέλοντας να δώσει αίμα, πάντα περνάει μέσα από τη διαδικασία της εξέτασης, διότι σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο κάτι εσείς διαπιστώσετε ως μονάδα, αμέσως ως μονάδες, αμέσως σταματάει η διαδικασία, έτσι ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς. Δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό.
Φυσικά, καλά κάνετε που το αναφέρετε. Είναι φυσικά κάτι πολύ οικείο και γνωστό στους αιμοδότες, αλλά για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά, εννοείται ότι τα μέτρα για τον COVID και για την COVID και όλες τις λοιμώξεις αναπνευστικού παραμένουν. Δίνουμε με μάσκα. Γενικότερα στην αιμοδοσία είναι πάντοτε πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν μπορεί να δώσει κανείς αίμα όταν υπάρχει κάποια λοίμωξη. Φυσικά προστατεύονται κάποιες ομάδες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα, αυτοί δεν δίνουν αίμα. Και εξατομικευμένα όλους τους αιμοδότες τους βλέπει γιατρός που είναι εξειδικευμένος στην αιμοδοσία, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. Πάντοτε οι εθελοντές του αιμοκρίτη και στις δικές μας αιμοδοσίες είναι εκεί για να τον καθοδηγήσουν και έτσι είναι μια εντελώς απλή, ανώδυνη και ασφαλέστατη διαδικασία τόσο για τον ίδιο τον αιμοδότη όσο φυσικά και για τον ασθενή που είναι ο γνώμονάς μας για να πάρει ένα ασφαλές αίμα. Τέτοια προβλήματα ευτυχώς στη χώρα δεν έχουμε. Οι υπηρεσίες λειτουργούν εξαιρετικά ως προς το κομμάτι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι να οργανωθούμε έτσι ως κοινωνία, ως υπηρεσίες, ώστε να ξεμπλέξουμε από αυτό που λέμε συγγενική αιμοδοσία, όπως και εσείς εύστοχα σχολιάσατε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι, μεν έχουμε αιμοδότες. Ναι, μεν υπάρχει αίμα, αλλά με αγωνία. Δηλαδή, το ψάχνουμε, βλέπετε συνέχεια εκκλήσεις, συγγενείς, άγχος. Αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό δεν είναι αμεληταίο, γιατί καταλαβαίνει κανείς όταν μιλάμε για πολυμεταγγιζόμενους, ανθρώπους με μεσογειακή ανεμία, ανθρώπους με κακοήθεια. Πραγματικά έχουν ένα τόσο σοβαρό θέμα ήδη να αντιμετωπίσουν και αυτοί και οι οικογένειές τους, που το ελάχιστο που τους χρωστάμε ως κοινωνία είναι να υπάρχει διαθέσιμο αίμα, να μην το ψάχνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.